και το Eurogroup και ακολουθούν οι καθιερωμένες συνεντεύξεις. Βλέπουμε τον Γερούν Ντάισεμπλουμ, τον Πιέρ Μοσκοβισί αριστερά και τον Γκλάουρς Ρέγκλινγκ και τον Γερούν και τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Να ακούσουμε τι λένε. Είχαμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων με το Delta Nitaf σχετικά με τα δικά τους ευρήματα για το άρθρο 4 και σε σχέση με ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζουμε ότι οι τομείς συνεργασίας είναι περισσότεροι και η ανάπτυξη είναι εδώ τώρα περισσότερο παρά ποτέ. Όλα τα κράτη-μέλη επιδεικνύουν κάποιους βαθμούς ανάπτυξης. Φυσικά υπάρχουν και κίνδυνοι εκ των έσω σε σχέση με την έλλειψη πολιτικής σταθερότητας ή με την πιθανότητα πολιτικής αστάθειας και επιπλέον υπάρχει και η νέα κυβέρνηση στις ΗΠΑ αλλά και ο παράγοντας Brexit. Έχουμε επιτύχει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αφήσει πλέον την κρίση πίσω μας, αλλά νομίζω ότι αυτή η συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα για να διατρανώσουμε τη συνεχή μας προσπάθεια στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και τις προσπάθειες για μια καλύτερη νέα αγορά. Αμφότερα, τα σημεία μπορούν να αποτελέσουν έναν παράγοντα ανάπτυξης έτσι περαιτέρω για το μέλλον. Συνεπώς, εμείς θα πρέπει να κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση, να υπάρχει μια καλύτερη νέα αγορά, θέσεις εργασίας, αλλά και βελτίωση του δυτικού επίπεδου. Δεύτερον, μιλήσαμε για την Ελλάδα. Πρώτα, ενημερωθήκαμε από τον ESM σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Ο Κλάους θα πει περισσότερα επ' αυτού. Κατόπιν, ενημερωθήκαμε από τους θεσμούς σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση για την δεύτερη αξιολόγηση. Τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει γρηγορότερα από ό,τι θα ανέμενε κανείς. Επίσης, υπάρχει μεγάλη δυναμική σχετικά με τα δημοσιονομικά, καλύτερα έσοδα από ό,τι αναμέναμε. Επίσης, ακούσαμε ότι η Ελλάδα θα υπερκεράσει τους δημοσιονομικούς στόχους που είχε θέσει εξ αρχή του 2016. Υπάρχει μια σαφής κατανόηση για το ότι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι προς το συμφέρον όλων και θα ενδυναμώσει την πεποίθηση όλων προς την καλύτερη εικόνα της Ελλάδος. Επιπλέον, πρέπει να λύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα. Ενθαρρύναμε τους Έλληνες να επιταχύνουν την εργασία τους εν ώψη της γρήγορης επιστροφής των θεσμών στην Ελλάδα, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα πρώτο επίπεδο συμφωνίας το ταχύτερο δυνατόν. Τρίτον, στην εποπτεία του πρώτου προγράμματος, οι θεσμοί μας ενημέρωσαν για τα πρώτα τους ευρήματα για την Ιρλανδία και για την Πορτογαλία. Σε σχέση με την Ιρλανδία, εμείς ακούσαμε την εξαιρετική δημοσιονομική και οικονομική επίδοση, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίσαμε και κάποιους κινδύνους σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα με το γεγονός που σχετίζεται με τη Μεγάλη Βρετανία και γνωρίζουμε όλοι. Ο Ιρλανδός Υπουργός υπογράμμισε με το γνωστό κελτικό ύφος ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, όπως είπε. Και αυτό συνοψίζει εν πολύ την κατάσταση στην Ιρλανδία. Τώρα για την Πορτογαλία. Υπάρχει ανάκαμψη πρώτων πυλών. Από τα δημοσιονομικά έχουμε καλά νέα από αυτό το μέτωπο. Ωστόσο, ακόμη ελοχεύουν κίνδυνοι σε βραχυπρόθερμο επίπεδο. Δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Είναι ζωτικής σημασίας η Πορτογαλία να παραμείνει δεσμευμένη στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων με δεδομένη την ανάγκη όθησης της ανάπτυξης. Επίσης και στο μέτωπο της αγοράς, της εσωτερικής αγοράς, αλλά και του χρέους. Υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις, τις οποίες η κυβέρνηση προτίθεται να αντιμετωπίσει στην Πορτογαλία. Επιπλέον, μιλήσαμε για τα προσχέδια προϋπολογισμών στην Ισπανία και στη Λιθουανία. Το Eurogroup συμφωνεί με τη γνώμη της Κομισιόν ότι ο προϋπολογισμός της Ισπανίας συμμορφώνεται με τους κανόνες της ECB, ενώ ο λιθουανικός προϋπολογισμός διατρέχει κάποιους κινδύνους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα επαναξιολογήσει τα διαφορετικά
στοιχεία για τη Λιθουανία και θέλουμε να δούμε κατά πόσον εκεί θα υπάρχει ευελιξία σε σχέση με διαφορετικές αλλαγές. Η Κομισιόν θα το επανεξετάσει την Άνοιξη. Όπως υπόθηκε στην προηγούμενη συνάντηση, το Eurogroup θα ακολουθήσει από πολύ στενή οπτική γωνία τα διαφορετικά τεκτενόμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης θα δούμε επόμενα βήματα τον Μάρτιο όταν και θα επανέλθουμε επί των προϋπολογισμών το μήνα Μάρτιο. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή μας ενημέρωσε για την αναφορά επί της συμμόρφωσης με τα δημοσιονομικά συμφωνηθέντα. Αυτό θα είναι και ένα δημόσιο έγγραφο της επόμενης εβδομάδας. Τέλος, ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεκτρικού Συνεδρίου. Υπήρξε μια ειδική έκθεση για τον μηχανισμό εποπτείας και συμφωνήσαμε πλήρως με τη συνολική αξιολόγηση και τη συνολική έκθεση. Πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν πολύ αποτελεσματική σε σχέση με αυτόν τον μηχανισμό και την θεμελίωσή του σε τόσο βραχία χρονική περίοδο. Η έκθεση πράγματι συμπεριλαμβάνει αρκετές συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν εξαιρετικά σαφής ότι θα αφουγκραστεί αυτές τις συστάσεις και θα κινηθεί προς βελτιώσεις. Έτσι και εμείς θα μπορέσουμε να έχουμε πιο σαφή βήματα τους επόμενους μήνες σε σχέση με έναν πιο τακτικό διάλογο με αυτόν τον μηχανισμό. Αυτή ήταν η δική μου εισαγωγή. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι γρήγορος, διότι συμφωνώ πλήρως, πρώτα απ' όλα επί της Ελλάδος. Είχαμε καλή συζήτηση σήμερα, μια συζήτηση η οποία μας επιτρέπει να δούμε την κατάσταση και τα επόμενα βήματα με αισιοδοξία. Επιπρόσθετα, συνεχίσαμε έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια γρήγορη ολοκλήρωση δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό που μένει ως δική μας προτεραιότητα είναι κάτι που ήδη γνωρίζετε. Χρειαζόμαστε μια καθολική συμφωνία στα 2-3 εκκρεμή ζητήματα τα οποία ακόμα παραμένουν ανοιχτά σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις αλλά και τα δημοσιονομικά στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό ο οποίος θα διασφαλίζει όλες τις πλευρές έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να φτάσει επιτυχώς στα αποτελέσματά της και χρειαζόμαστε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους μέσω πρόθεσμα. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής διότι μπόρεσα σήμερα να δω ότι όλοι μας συμφωνούμε έτσι ώστε να αδράξουμε τη στιγμή αυτή για να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την αξιολόγηση και έχω την πεποίθηση ότι κανένας δεν επιθυμεί να κάνει βήματα προς το παρελθόν. Αυτό μας αξίζει διότι πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση, διότι ήδη πέτυχαν θαυμαστά αποτελέσματα το 2016 στην αγορά εργασίας, στα δημοσιονομικά και έτσι εμείς θα εντατικοποιήσουμε τις δικές μας απόψεις, δικές μας συναντήσεις, τις μέρες που θα έρθουν και πιστεύω ότι η επιστολή των θεσμών θα μπορεί να λάβει χώρα γρήγορα. Η πεποίθησή μου είναι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε εάν όλοι καταβάλουν την καλύτερη προσπάθεια. Εάν γίνουν προσπάθειες, τότε μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και νομίζω ότι δεν είμαστε μακριά από την επίτευξη του στόχου. Τώρα, σε σχέση με την Ισπανία και τη Λιθουανία, εγώ χαιρετίζω την σύμφωνη γνώμη του Eurogroup. Για την Ισπανία πρέπει να πω ότι ήταν η πρώτη φορά που η Επιτροπή συνομολόγησε ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού είναι σύνομο με τα όσα προβλέπουμε. Αυτό είναι καλά νέα, είναι μια πρόοδος και τώρα είναι πολύ σημαντικό αυτός ο προϋπολογισμός του 2017 να υιοθετηθεί και να τεθεί στην πράξη το γρηγότερο δυνατό. Για τη Λιθουανία ξέρουμε το δικό μας συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας κίνδυνος μη συμμόρφωσης. Δεν είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε αυτό για μια οικονομία όπου τα δημοσιονομικά είναι σε πολύ καλό δρόμο. Όμως νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει προς κάτι θετικότερο εάν οι αλλαγές στην αγορά εργασίας και στο συνταξιοδοτικό τεθούν στην πράξη. Κάτι που σχετίζεται φυσικά και με την δημοσιονομική ευελιξία που ζητήθηκε για φέτος. Θα επανέλθουμε επ' αυτού την Άνοιξη. Επίσης σήμερα συζητήσαμε τα διαφορετικά προγράμματα για την Ιρλανδία και για την Πορτογαλία.
Τρία χρόνια μετά μπορούμε να πούμε ότι η Ιρλανδία έχουμε ένα επιτυχές πρόγραμμα και λίγο λιγότερο από τρία χρόνια εξετάσαμε τα δεδομένα για την Πορτογαλία. Η Ιρλανδία απολαμβάνει ανάπτυξη και φέτος παρά την αβεβαιότητα η οποία προεκλήθη από το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτή η αβεβαιότητα μας κάνει να είμαστε λίγο πιο συνετοί, λίγο πιο προσεκτικοί. Ξέρω ότι οι αρχές το γνωρίζουν και εγώ καλωσορίζω την επιβεβαίωση του κυρίου Νούνεν απόψε. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας η ανάπτυξη φυσικά είναι λίγο πιο ήπια, αλλά στο δεύτερο ήμιση του προηγούμενου έτους είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, ενώ η αγορά εργασίας κινείται σε καλύτερα επίπεδα. Ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε μια συνετή δημοσιονομική στρατηγική και να μπορέσουμε να μειώσουμε τα εταιρικά χρέη, να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις εκεί, έτσι ώστε να ωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να ενδυναμώσουμε την ανάπτυξη που είναι τόσο αναγκαία τώρα. Επιπλέον, νομίζω ότι ο Πορτογάλος ομολογός μας ενημέρωσε για την πρόθεση της κυβέρνησης προς αυτό το σκοπό. Και τέλος, σε σχέση με το Δέλτα Νιτάφ, το άρθρο 4, την αξιολόγηση επί της Ευρωζώνης, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει μια ευρεία σύγκληση μεταξύ των θεσμών μας, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης και σε αξιολόγηση των κινδύνων και το τι πρέπει να γίνει. Είχαμε κάποια δεδομένα τον προηγούμενο Νοέμβρη και θα τα αξιολογήσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Είδαμε κάποια βελτίωση, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της εμπιστοσύνης, και τούτο δεν θέτει σε αμφισβήτηση την υιοθέτηση ενός καλύτερου μείγματος εξορρόπησης που θα βασίζεται στην παραγωγικότητα αλλά και στην κοινωνική πρόοδο, στις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις αλλά και στην υποστήριξη των επενδύσεων, όπως και στην έξυπνη εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω επί τούτου σήμερα, καθώς θα παρουσιάσουμε όσον ούπο τις προβλέψεις της Κομισιόν. Μέσα στο μήνα θα ακολουθήσουν οι ενδελεχείς εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Κλάους. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα λόγια από τον ESM. Τώρα, σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος στην Ελλάδα, νομίζω ότι γνωρίζετε ότι αυτή την εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF και του ESM υιοθέτησαν τις απαραίτητες νομικές αποφάσεις έτσι ώστε να αρχίσουν την εφαρμογή αυτών των βραχυπρόθεσμων μέτρων. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, διότι θα μειώσει τον κίνδυνο των επιτοκίων και θα βοηθήσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ίσως επίσης να γνωρίζετε τις λεπτομέρειες, αλλά αν θέλετε να δείτε τις πλήρες λεπτομέρειες, είναι διαθέσιμες στις αντίστοιχες ιστοσελίδες μας. Μπορείτε να τις διαβάσετε εκεί. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι μιλάμε για μια ανταλλαγή ομολόγων, μιλάμε για ένα κειμενόμενο επιτόκιο από τον EFSF και τον ESM προς τις ελληνικές τράπεζες, με ανταλλαγή συγκεκριμένων χρεογράφων. Είναι μέτρα που σχετίζονται με την συμφωνία για τα swap και έτσι θα είναι προς ωφελία των επιτοκίων που θα πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα όταν η αξία της αγοράς αυξηθεί. Θα υπάρχει καλύτερη χρηματοδότηση σε επίπεδο ομολόγων έτσι ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων σχέση με την ορίμανση των χρεογράφων. Επιπλέον, έχουμε δει τα περιθώρια για το 2017 σε σχέση με συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά ζητήματα για την Ελλάδα. Αυτό το περιθώριο του 2% ήδη έχει συζητηθεί για να πληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Επιπλέον, εμείς προσαρμόζουμε το ζήτημα των δανείων. Όλα αυτά κινούνται προς την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους συν το χρόνο, κινούμενοι επί της δικής μας ανάλυσης του χρέους και ίσως να οδηγήσουν σε μια σωρευτική μείωση του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ σε αρκετές ποσοστιαίες μονάδες συν το χρόνο και μέχρι το 2060. Επίσης, θα υπάρχει μια σωρευτική ελάφρυνση περίπου 5% 5 ποσοστιαίων μονάδων
σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές ανάγκες στην Ελλάδα. Επίσης, βάσει των στοιχείων του προηγούμενου Μαΐου του Eurogroup, όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να συμβούν χωρίς δημοσιονομικές συγκεκριμένες εξελίξεις. Τώρα, σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, εμείς βελτιώνουμε τους όρους του χρέους για την Ελλάδα και αυτό θα βοηθήσει επίσης στην επιστροφή της Ελλάδος στις χρηματαγορές, σύν το χρόνο. Φυσικά, η επιτυχία του προγράμματος εδράζεται στην συνεχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, όπως έχει συμφωνηθεί, και σε αυτό το πλαίσιο το συμπέρασμα, και σε αυτό το πλαίσιο μάλλον η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είναι σημαντική. Τώρα, σχέση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, ο πρόεδρος και ο επίτροπος συζήτησαν για την εποπτεία μετά το πρόγραμμα και εκεί υπάρχει συμμετοχή και του ESM σε αυτό το πρόγραμμα εποπτείας στο πλαίσιο φυσικά του μηχανισμού ή μάλλον του συστήματος πρώιμης ειδοποίησης. Αυτός ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι χώρες να μπορούν να εκπληρώνουν τις δικές τους υποχρεώσεις προς τον ESM και τον EFSF. Αυτό ισχύει για τις δύο χώρες. Δεν βλέπουμε κανέναν κίνδυνο για καμία από τις δύο χώρες. Φυσικά και οι δύο χώρες είναι σε διαφορετικές θέσεις από την οπτική των αγορών. Όταν συγκρίνουμε τα επιτόκια για Ιρλανδία και Πορτογαλία, στην Ιρλανδία βλέπουμε μια συγκεκριμένη οπτική αγορά των συγκεκριμένων κοινωνία των αγορών, ενώ στην Πορτογαλία πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι αγορές είναι λίγο νευρικές σε σχέση με τα επίπεδα χρέους και σε σχέση με τον χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ωστόσο, εγώ είμαι πεπισμένος και όπως είπε και ο Πορτογάλος Υπουργός, ότι αυτά τα ζητήματα θα διορθωθούν. Τότε οι αγορές θα κινηθούν αναλόγως σε θετικό πνεύμα. Τέλος, λίγα λόγια σχετικά με τη χρηματοδότηση από EFSF και ESM. Είναι πολύ σημαντικό αυτό από τη δική μου πλευρά, διότι πρέπει πρώτα να έχουμε τους απαραίτητους πόρους, έτσι ώστε να ικανοποιούμε συγκεκριμένα αιτήματα. Το 2017, όπως ανακοινώθηκε πέρσι, έχουμε την πρόθεση να εκδώσουμε ομόλογα αξίας 57 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο ESM για πρώτη φορά αυτό το χρόνο κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση και μπόρεσε να αντλήσει ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήταν μια πολύ επιτυχή συμφωνία τέτοιου μεγέθους σε σχέση με την αγορά για φέτος και ήταν η μεγαλύτερη συμφωνία από το 2014 και μετά. Το ζήτημα αυτό βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, εάν και πρέπει εδώ να πω ότι υπήρξε ανησυχία προθύστερα. Τούτο έδειξε ότι εμείς ικανοποιούμε τις ανησυχίες των επενδυτών σε σχέση με την ορίμανση και σε σχέση με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τους ποιοτικούς επενδυτές, όπως για παράδειγμα ασφαλιστικές εταιρείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας αρχίσουμε με τις ερωταπαντήσεις.